Από τις 7 το πρωί της Κυριακής 28 Ιανουαρίου, 550.876 ψηφοφόροι στην Κύπρο θα προσέρχονται στις κάλπες για τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών. Οι 5 βασικοί διεκδικητές, Νίκος Αναστασιάδης, Σταύρος Μαλάς, Νικόλας Παπαδόπουλος, Γιώργος Λιλίκας και Χρήστος Χρήστου, είχαν την ευκαιρία το προηγούμενο διάστημα να διατυπώσουν τις θέσεις τους για όλα τα ζητήματα αιχμής που απασχολούν τον κυπριακό λαό. Κορυφαίο θέμα στην προεκλογική περίοδο ήταν το εθνικό ζήτημα. Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας που θα αναδειχθεί από τις εκλογές θα πρέπει να διαχειριστεί τα δεδομένα που διαμορφώθηκαν μετά την άκαρπη διάσκεψη στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας. Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ αναμένει μετά την ολοκλήρωση των εκλογών τις προθέσεις των πλευρών και τις προτάσεις τους για να δει την επόμενη κίνηση στο Κυπριακό. Από το κάδρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης δεν έλειψαν η οικονομική ανάπτυξη και οι εξελίξεις για την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας. Υπάρχουν όμως και άλλα ζητήματα που καίνε την κοινωνία της Κύπρου. Κούρεμα καταθέσεων, μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υγεία, ανεργία, παιδεία, διαφθορά, σκάνδαλα, μειωμένες συντάξεις, κουρεμένοι μισθοί και εργατικά ωφελήματα, τα οποία συρρυκνώθηκαν ή καταργήθηκαν από το 2012 μετά το μνημόνιο. Μέσα στο 2018, οι κυπριακές τράπεζες θα κληθούν να περάσουν τα stress test και κρίσιμος παράγοντας για την αντοχή τους παραμένουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Το βράδυ της Κυριακής θα γίνει γνωστό ποιοι δύο υποψήφοι θα μονομαχήσουν για το ποιος θα είναι ο ένικος στο προεδρικό. Ο δεύτερος γύρος των προεδρικών εκλογών στην Κύπρο θα διεξαχθεί στις 4 Φεβρουαρίου. Η προεκλογική περίοδος στην Κύπρο ολοκληρώνεται και τα επιτελεία των υποψηφίων βρίσκονται επί ποδός πολέμου εν ώψη του πρώτου γύρου των προεδρικών εκλογών της Κυριακής. Ταυτόχρονα, οι πολίτες είχαν την ευκαιρία κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να ακούσουν τις θέσεις των υποψηφίων και να κρίνουν ποιον προτιμούν περισσότερο. Για να μάθουμε για όλα όσα συμβαίνουν λίγα 24 ώρα πριν οδηγηθούν οι Κύπροι στις κάλπες, θα συνδεθούμε απευθείας με την συνάδελφο δημοσιογράφο του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου, τη Στέλλα Μιχαήλ, με την οποία θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ για αυτή τη σύνδεση και την επικοινωνία που έχουμε για τις πληροφορίες που θα μας μεταφέρεις για αυτήν την προεκλογική περίοδο. Σας χαιρετώ από τη Λευκωσία. Στέλλα, οι υποψήφοι παρουσίασαν τις θέσεις τους κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, είχαν την ευκαιρία και να αντιπαρατεθούν, να διασταυρώσουν τα ξύφη τους όπως λέμε. Θα θέλαμε όμως να μας μεταφέρεις το κλίμα από το πώς οι Κύπροι πολίτες αντιμετωπίζουν την εκλογική αυτή μάχη και με ποια σκέψη προσέρχονται στις κάλπες. Οι πολίτες στην Κύπρο παραδοσιακά έχουν υψηλό ποσοστό προσέλευσης στις κάλπες για εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας και με βάση τις δημοσκοπήσεις αναμένεται ότι αυτό θα επιβεβαιωθεί την Κυριακή. Έντονο το ενδιαφέρον διαφαίνεται σε ικανοποιητικό βαθμό, μπορούμε να πούμε, μεταξύ των πολιτών, λόγω και του προσωποπαγούς χαρακτήρα που έχει το αξίωμα, καθώς στην Κύπρο ισχύει το προεδρικό σύστημα. Δυστυχώς όμως, μειωμένο ενδιαφέρον φαίνεται πως έχουν για τις εκλογές οι νέοι. Είναι ενδεικτικό ότι από τις 40.000 μη εγγεγραμμένων ψηφοφόρων ενεγράφησαν στους εκλογικούς καταλόγους μόλις 10.500, δηλαδή ένα στους τέσσερις. Οι υποψήφοι προσπάθησαν σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία για την πολιτική τους πρόταση να πείσουν τους πολίτες, κυρίως με περιφερειακές συγκεντρώσεις σε καθημερινή βάση. Δεν είδαμε τα μεγάλα συλλαλητήρια του παρελθόντος, με πολύ μικρές ίσως εξαιρέσεις. Αναμφισβήτητα, όπως όλοι αντιλαμβανόμαστε, κυρίαρχο θέμα κατά τη διάρκεια και αυτής της προεκλογικής περίοδου ήταν το Κυπριακό. Με βάση μάλιστα τα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της περασμένης χρονιάς στο Κραν Μοντανά. Πόσο το εθνικό θέμα επηρεάζει την απόφαση των Κυπρίων πολιτών? Το Κυπριακό είναι ένας από τους δύο βασικούς πυλώνες αυτής της προεκλογικής εκστρατείας. Επηρεάζει βαθιά το εκλογικό σώμα. Η Κύπρος παραμένει μη κατεχόμενη χώρα από την Τουρκία και οι προτάσεις των υποψηφίων για τη διαδικασία ή ακόμη και για τη μορφή λύσης του Κυπριακού παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές μεταξύ τους και είναι οι προτάσεις για το Κυπριακό οι οποίες θέτουν και τα μεγαλύτερα διλήμματα στους πολίτες εν ώψη των προεδρικών εκλογών. Η οικονομία, οι επενδύσεις, η προοπτική της Κύπρου βρέθηκαν επίσης στο επίκεντρο αυτής της προεκλογικής περίοδου. Κατά πόσον υπάρχουν διαφορές μεταξύ των θέσεων των υποψηφίων στο θέμα αυτό και πόσο θα επηρεάσουν βεβαίως και την κοινή γνώμη στην Κύπρο? Οι βασικοί υποψήφοι για την Προεδρία παρουσιάζουν σημαντικές αποκλίσεις σε αρκετές βασικές προτάσεις τους, αλλά παρουσιάζουν όμως και ομοιότητες σε εισηγήσεις τους σε αρκετά άλλα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα της ζωής των πολιτών. Για παράδειγμα, προτάσσονται θέσεις που αφορούν στην κατοχήρωση κατώτατου μισθού και στον ιδιωτικό τομέα. Προτάχθηκαν επίσης σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία προτάσεις που αφορούν στη σύσταση ειδικού φορέα για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα οποία στην Κύπρο παραμένουν σε υψηλά επίπεδα,
ενώ ακούστηκαν και εισηγήσεις ακόμη και για κούρεμα δανείων. Στην πρώτη γραμμή είναι εισηγήσεις από όλους τους βασικούς υποψηφίους για την Προεδρία, για εφαρμογή πολιτικών κοινωνικής στήριξης, για τρόπους αποκατάστασης κουρεμένων καταθετών και κατόχων αξιογράφων, αλλά και για πλήρη εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο δεν ισχύει ακόμα στην Κύπρο. Ολοκληρώνοντας, Στέλλα, θα ήθελα να μας μεταφέρεις και τις τελευταίες πληροφορίες για τις δημοσκοπήσεις που είδαν το φως της δημοσιότητας. Ποιος προηγείται? Έχουμε κάποια πρόβλεψη για το ποιος μπορεί να περάσει στο δεύτερο γύρο? Όλες οι δημοσκοπήσεις έχουν παρουσιάσει ως φαβορή για πρόκριση στον δεύτερο γύρο των προεδρικών εκλογών, αλλά και για εκλογή τον νυν πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη. Ήταν, κυρίες και κύριοι, συνάδελφος δημοσιογράφος από το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, Στέλλα Μιχαήλ, η οποία μας παρουσίασε αναλυτικά όλα όσα συμβαίνουν στην Κύπρο αυτές τις ημέρες. Στέλλα, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ ευχαριστώ πολύ για τη συζήτησή μας. Σας χαιρετώ από τη Λευκωσία.